Για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο, η Ισπανία βλέπει την οικονομία της να συρρυκνώνεται. Στις αρχές του 2013, η ύφεση βρέθηκε στο 0,5% σε σύγκριση με τα τέλη του 2012, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής. Κύρια αιτία η μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης, άμεση συνέπεια της εκρηκτικής ανεργίας που στην Ισπανία ξεπερνά το 27%. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Ισπανικής κυβέρνησης, η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την έξοδο από το τούνελ της δημοσιονομικής προσαρμογής και η οικονομία θα γυρίσει σε ανάπτυξη στα τέλη του έτους.